Κύριε Πετρέλη, ξεκινάμε. Είναι το σύνθημά σα και είναι πραγματικά το ξεκίνημα σε μια διαδρομή που ξεκινάει για την ε, κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι η πρώτη φορά που είστε υποψήφιο σε βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πείτε μα λίγο καταρχά για την απόφαση σα αυτή. Ε, η απόφαση προήλθε ύστερα από την ε, όλη μου πορεία στο χώρο του Πασόκ, από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ε, ε, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα κοινά όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα. Ε, έχω εκλεγεί τρεις φορές την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και στα πλαίσια της ανανέωσης ε, όλης της τελεχειακής δομής του κόμματος ε, με αποκορύφωμα την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη ως πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θεώρησα ότι είναι η ώρα να κατεβώ και εγώ ως υποψήφιος στο νομό της Λέσβου να ζητήσω την ψήφο και τη στήριξη των συμπολιτών μου και να προσπαθήσω πέραν όλων των άλλων να εκφράσω τη νέα γενιά του νομού ε, η οποία προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από το τοξικό δίπολο της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό και να δείξουμε ότι το κόμμα μας μπορεί να αποτελέσει σταθερό παράγοντα ε, κυβερνησιμότητας και σταθερότητας του τόπου και παραγωγής Πολιτική εκτό από ε, καυγάδε μεταξύ υποψηφίων και κομμάτων. Είναι αυτέ οι εκλογέ μια ευκαιρία για το Πασόκ να κερδίσει μια έδρα στη Λέσβο. Ε, θεωρώ ότι από το 19 έως σήμερα και ειδικά μετά την εκλογή ε, του Προέδρου, ε, το Πασόκ έχει αποδείξει με τις εμπεριστατωμένε του απόψεις έχει καταθέσει ένα πλήρω κατηρτισμένο πρόγραμμα και κοστολογημένο ε, μέχρι, και την τελευ... μέχρι και το τελευταίο ευρώ ε, και με τις απόψεις που έχει εκφράσει όλο αυτό το διάστημα και σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο νομαρχιακής επιτροπής Λέσβου και Λίμνου ε, ότι η... ήρθε η ώρα να ξαναεκλεγεί ε, ένας βουλευτής ε, από το ΠΑΣΟΚ στο νομό να σηκωθεί ο ήλιος ψηλά πάνω από τη Λέσβο, τη Λίμνο και τον άιστράτη, ο πράσινος ήλιος, και να μπορέσει το, η δημοκρατική παράταξη να έχει κάποιον που εκφραστεί των Λέσβιων και των Λιμνιών ε, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ε, βλέπετε, διαπιστώνοντας αυτό το κλίμα και γενικότερα στις εκδηλώσεις που οργανώνονται με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Επιτροπής, από τότε που ανακτήθηκαν θα λέγαμε το παλιό όνομα και τα σήματα του Πασόκ να υπάρχει ξανά, να αρχίζει να συγκεντρώνει ξανά και τον κόσμο του σε σχέση με αυτό που ήσχε το 2019. Ναι, η... κοιτάξτε και από την δική μου πλέον ε, δραστηριοποίηση, δραστηριότητα αλλά και στα, στο επίπεδο της νομαρχιακής που έχει κάνει πολλές δραστηριότητες ε, βλέπουμε ότι η απήχηση... Του κόσμου είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Υπάρχουν συμπολίτε μα, παλιοί ψηφοφόροι του Πασόκ, οι οποίοι δεν το είχαν ψηφίσει τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι πλέον επιστρέφουν, μιλούν, έχουν άποψη, υπερασπίζονται το Πασόκ. Αλλά έχουμε και κάποιου τη νέα γενιά, έχουμε πολλού νέου οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και το βλέπουμε καθημερινά αυτό. Θα είναι μια δύσκολη προεκλογική περίοδο αυτή για, τα, για τους νέους υποψηφίους ε, στα βουλευτικά ψηφοδέλτια, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ημερομηνία και δεν έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος να τρέχει έτσι, για, για σας. Ε, είναι δύσκολο, βέβαια εμείς, είναι δύσκολο για, για τους νέους υποψηφίους, είναι ακόμα πιο δύσκολο διότι ε, υπάρχει προφανώς μια mm. Είμαστε λίγο πιο πίσω σε, από πλευράς αναγνωρισιμότητας mm -hmm. σε όλο το νησί και, στο, και στη Λίμνο και στον Νάη Στράτη. Ε, το καλό όμω είναι ότι, για εμάς ότι το Πασόκ ήταν το πρώτο που ανακοίνωσε mm -hmm. ε, τα ψηφοδέλτια πανελλαδικά. Έχουμε έτσι και αλλιώς μπει σε μια εκτεταμένη προεκλογική περίοδο εδώ και πολλούς μήνες. Από την ανακήρυξη των εκλογών, την προκήρυξη των εκλογών μέχρι τις εκλογές θα είναι σύντομο το διάστημα αλλά θεωρώ έχουμε πολύ όρεξη. Εγώ προσωπικά έχω πολύ όρεξη και είμαι έτοιμο να καλύψω αυτό το χαμένο έδαφο. Στόχο είναι μέχρι τι εκλογέ να έχω επισκεφθεί όλο το νησί, να έχω μιλήσει με όλου του με, του, νησιού και θεσμικά εννοώ με του θεσμού. Να πάω στη Λίμνο, να πάω στον Αϊστράτη, να, να τους ακούσω γιατί το κυριότερο πρόβλημα του Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι δεν άκουγε την κοινωνία. Εγώ τώρα θέλω να ακούσουμε την κοινωνία για να ακουστούμε μετά πάλι πίσω σε αυτήν.